Καλησπέρα σε όλους και όλους. Πραγματικά σήμερα είχαμε και οι καιρικές συνθήκες ευνοούσαν τη μεταφορά σκόνης και επηρεάστηκε κυρίως η Νότια Ελλάδα, η περιοχή της Πελοποννήσου και η περιοχή της Κρήτης, αλλά και αυτό έχει μεταφερθεί και στις ανατολικές περιοχές της χώρας μας και στο Αιγαίο. Η σκόνη, η συγκεντρώση σκόνης, λόγω της μεταβλητότητας του ανέμου, κυρίως ο Πατραϊκός, με την επικράτηση του βοριά που είχαμε βορειοανατολικών ανέμων, 6 μέχρι και τοπικά 8 μποφόρ, περιόρισε τις μεγάλες αυτές συγκεντρώσεις σκόνης στα κατώτερα στρώματα, ενώ στα ανώτερα στρώματα είχαμε αυξημένες συγκεντρώσεις. Αυτό όμως από την περιοχή του Αράξου και νοτιότερα και κυρίως στην περιοχή της Ηλίας, στη Μεσσηνία, όπου είχαμε την επικράτηση των νοτιάδων, οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ ευνοϊκές για μεγάλες συγκεντρώσεις, όπου και η ορατότητα περιορίστηκε και θα έλεγα όχι όπως στον Πατραϊκό στα 8 χιλιόμετρα, αλλά περιορίστηκε κάτω από ένα χιλιόμετρο, και όταν η ορατότητα περιορίζεται κάτω από ένα χιλιόμετρο αποτελεί ομίχλη. Οι ομίχλες αυτές από τη σκόνη θα επικρατήσουν και απόψε, κυρίως στη Πελοπόννησο και κυρίως στη Νότια Πελοπόννησο, περιοχή Κρήτης, η σκόνη αυτή θα μεταφερθεί αύριο με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην Ανατολική Υπηρωτική Ελλάδα, στο Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, και η απομάκρυση θα αρχίσει πρώτα αύριο, κυρίως μετά τις πρωινές ώρες, από τη βόρειο-δυτική Ελλάδα και αργότερα και για την περιοχή μας γρήγορα, και η σκόνη αυτή θα απομακρυνθεί και από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας, όπως αναφέρθηκα, για αύριο για την περιοχή της Αττικής, στο Αιγαίο και ανατολικές υπηρετικές περιοχές της χώρας μας, θα απομακρυνθεί την Πέμπτη. Όσον αφορά τώρα για τον καιρό, αύριο θα υπάρχει ο άνεμος, ο βοριάς αυτός σταδιακά θα εξασθενήσει και τις μεσονύκτιες ώρες θα ελαχιστοποιηθεί, και αύριο το πρωί θα έχουμε άπνοια με επικράτηση των δυτικών ανέμων. Οι δυτικοί αυτοί άνεμοι που θα πνέουν αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας 3 με 4 μποφόρ, όπως ανέφερα, θα απομακρύνει τη σκόνη στις ανατολικές και ανατολικότερες περιοχές. Θα υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια, αλλά από την Πέμπτη και κυρίως τις πρωινές ώρες για την περιοχή μας, για τον Πατραϊκό, για το Ιόνιο και για την Πάτρα, αναμένονται βροχές. Το ύψος της βροχόπτωσης θα είναι 5 με 10 χιλιοστά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση. Σήμερα η θερμοκρασία, λόγω των ισχυρών βορείων ανέμων στο κέντρο της Πάτρας και στη Νότια Αχαΐα, έφτασε και τους 28 βαθμούς. Ωστόσο όμως στην περιοχή της Αιγιάλιας ήταν 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Η πτώση αυτή της θερμοκρασίας μέχρι και την Πέμπτη στους 20 με 21 βαθμούς λόγω των δυτικών ανέμων. Από την Παρασκευή αναμένεται βελτίωση του καιρού. Το Σάββατο και την Κυριακή των Βαΐων επιστρέφει πάλι ο βοριάς. Η θερμοκρασία την Κυριακή των Βαΐων θα φτάσει πάλι στους 27 με 28 βαθμούς. Ωστόσο όμως τη Μεγάλη Εβδομάδα θα έχουμε μέχρι τα μέσα, μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, μέχρι και την Πέμπτη τις πρωινές ώρες, Μεγάλη Πέμπτη, θα επικρατήσει ο βοριάς και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο και θα σκαρφαλώσει στους 30 βαθμούς. Από τη Μεγάλη Πέμπτη και κυρίως από τη Μεγάλη Παρασκευή θα κοπάσει ο βοριάς και επιστρέφει για τον Πατραϊκό η δυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ,
Θα έχουμε αυξημένες τοπικές συννεφιές λόγω των δυτικών ανέμων, αλλά χωρίς βροχές. Η Μεγάλη Παρασκευή, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, θα υπάρχει συννεφιά. Άλλωστε θα ακολουθήσει ο καιρός το θείο δράμα, όπως συμβαίνει συνήθως κάθε χρόνο. Τώρα για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με τα σημερινά διαθέσιμα στοιχεία, η επικράτηση αυτών των δυτικών ανέμων, το μαϊστράκι αυτό που θα πνέει 2 με 3 μποφόρ, θα επικρατήσει και την ημέρα του Πάσχα. Ωστόσο όμως αυτό που δείχνει ότι στις παράκτιες περιοχές, κυρίως του Πατραϊκού και μέσα στο Ιόνιο, θα υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια, αλλά οι συννεφιές αυτές λόγω της αστάθειας στις θερμές ώρες της ημέρας μόνο στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Πελοποννήσου να έχουμε κάποιες αυξημένες συννεφιές και να δώσουν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές. Αυτός είναι ο καιρός μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα.